Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη μου χλιαζεμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα τις ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόι και γενιά βασιλική αγρίκαει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει Βεδουίνη με ματιά λυπητερή κι αργός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Αρχόντι του παιδιού την αφοδιά ξεκινάνε λικουδόνι και με λιόντα γιουροβιά. Απ' τον Τίρι στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον γιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σιλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα είχε εκείνο το πρωί πριν να αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πρωί. Ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά. Μα της Δαμασκού τα στέρη τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που απ' τον ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλο Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφταίνει, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.